Γεια σας. Είμαι ο Γκριγκζέα της καρδιάς σας. Είναι η Νέλη. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Πού θα κάνουμε μαζί? Πού θα κάνουμε μαζί? Εδώ θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό. Αυτό εδώ είναι το Huawei Watch GT4. Αγοράστηκε έτσι επειδή μπορεί. Αυτή τη στιγμή η Νέλη, η οποία και το αγόρασε, γιατί δεν το αγόρασα εγώ αυτή τη φορά αυτό το ρολόι, έχει το Huawei Watch GT3 τα 42 χιλιοστά, οπότε αντίστοιχα αγόρασε το Huawei Watch GT4 τα 41 χιλιοστά. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά, θα δούμε κάποια πράγματα σε iPhone, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα iPhone στο οποίο θα κάνουμε και τη σύνδεση, άρα λοιπόν θα δούμε λεπτομέρειες οι οποίες βγαίνουν, πληροφορίες που μπορεί να μην μπορώ εγώ να σας τις μεταφέρω γιατί έχω τα τηλέφωνα της Huawei, άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι η ευκαιρία να τα δούμε όλα. Θα μας πει η Νέλη κάποια πράγματα που την ενοχλούν. Βεβαίως. Με το iPhone. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μου τα ρωτάτε κι εσείς στα σχόλια, άρα λοιπόν σίγουρα είναι κάποιες πληροφορίες που ίσως χρειαστεί να τις ψάξουμε για να μπορέσουμε να σας τις δώσουμε. Σε κάθε περίπτωση εσείς, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, μπορείτε να μας το γράψετε στα σχόλια, εννοείται ότι like, share είναι καλοδεχούμενα, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβαίνει. Εμείς λοιπόν θα δούμε τα χαρακτηριστικά, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι παίζει με το iPhone και το ότι το ρολόι αποσυνδέεται από την εφαρμογή παρότι παραμένει συνδεδεμένο στο τηλέφωνο και όπως το συζητάγαμε πριν από λίγο, μου είπες ότι παραμένει συνδεδεμένο στο Bluetooth, κανονικά. Ωραία. Χτυπάνε ειδοποιήσεις, κλήσεις και όλα τα σχετικά, αλλά αποσυνδέεται από την εφαρμογή υγεία που έχει η Huawei, οπότε αν θες να αναζητήσεις το κινητό που εμένα εκεί μου το κατάλαβα, το αντιλήφθηκα, σου λέει ότι δεν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή, άρα γιοκώνω. Αλλά χτυπάνε κανονικά. Αλλά χτυπάνε, ειδοποιήσεις κλήσεις. Κανονικά, χτυπάνε οι κλήσεις, τα social media, mail, μηνύματα. Δεν μπορείς να συγχρονίσεις βήματα, οτιδήποτε μπορεί να έχει σχετίζεται με την εφαρμογή, αν έχεις κάνει κάποια εγγραφή, περπάτημα, δραστηριότητα, και κατ' επέκταση το να αναζητήσεις το κινητό, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό θέλω να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Αν έχω κάπου παρατημένο το κινητό, να ξέρω να χτυπήσει και να πάω να το βρω. Να μπορεί να το βρει. Ναι, οκ. Okay. Οπότε σίγουρα θα δούμε αν μπορεί αυτό να επιληθεί. Γενικότερα, αν εσείς έχετε βρει μια επίλυση ή μια ρύθμιση που πρέπει να γίνει, γράψτε το στα σχόλια γιατί θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Δείχνω από εδώ γιατί εγώ έχω εσύ το Android, ναι. Έχω το Huawei βασικά. Και στα Android δεν ξέρω αν λειτουργεί το ίδιο με τη Huawei ή αν βγάζει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα. Στα Samsung που ξέρω λειτουργεί κανονικά. Α, οκ. Okay. Τώρα iOS δεν ξανά είχα, είναι και εμένα η πρώτη μου επαφή. Ναι. Και έχει διαφορές σίγουρα σε σχέση με το. Το ανοίγω παράλληλα. Huawei. Οπότε λοιπόν πάμε να το δούμε όλα. Επίσης να σας πω ότι αυτό το πράγμα μας ήρθε χτες. Δεν έχουμε κοιτάξει τίποτα, δεν έχουμε ψάξει οτιδήποτε. Λίγο το κοιτάξαμε πριν ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το βίντεο, γιατί λέμε εντάξει μην πάμε και κουτουρού και γεια σας και ό,τι πούμε. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ ξέρετε ότι γενικότερα όλα τα χρόνια είμαι χρήστης των τηλεφώνων και των ρολογιών της Huawei. Παραμένω στο Huawei Watch GT3 Pro, για το οποίο με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ ποιο είναι καλύτερο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι το Steel. Ποιο είναι? Το Silver Steel. Είναι το Silver Steel. Ουσιαστικά το Silver Steel είναι αυτό που έχει το μπρασελέ που είναι με το ατσάλι. Δεν έχει ούτε το δερμάτινο, ούτε το πλαστικό. Θα το ανοίξεις λίγο. Ναι. Όσο λοιπόν η Νέλη το ανοίγει, πάμε να πούμε λίγο τα βασικά του χαρακτηριστικά. Έχω ανοίξει εγώ εδώ πέρα τη σελίδα της Huawei για να μπορέσουμε να τα πούμε όλα. Έχουμε λοιπόν το εξής. Η Νέλη λοιπόν το ανοίγει εδώ πέρα, θα σας το δείξει κιόλας το ρολόι, απλά ταυτόχρονα λίγο το φοβάται. Ναι, γιατί είναι καινούργιο. Ναι. Στη συσκευασία έχουμε τα κλασικά, όσο η Νέλη σταματάει να φοβάται το ρολόι. Έχουμε εδώ πέρα μέσα, αυτό είναι το μπρασελέ, βασικά είναι οι επεκτάσεις για το μπρασελέ, σε περίπτωση που θέλετε να το μεγαλώσετε γιατί έχετε μεγαλύτερο χέρι. Ο φορτιστής, ο κλασικός φορτιστής, ασύρματος, με ενσωματωμένο καλώδιο, το οποίο καταλήγει σε USB α και από την άλλη πλευρά έχει απλά τα εγχειρίδια και αυτά. Δεν έχει οτιδήποτε άλλο μέσα, το βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε το ρολόι. Λοιπόν, έρχεται εδώ. Έχουμε αυτό εδώ πέρα για να μπορεί να στέκεται. Σας το βγάζω εγώ για να μπορέσουμε και να το δούμε.
πάρα πολύ ωραία είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και έχει όντως, και έχει όντως με τα στα τελειώματα είναι χρυσό. Ναι, όπως το δείχνει στο φωτογραφείο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι στρογγυλό, δεν είναι όπως το άλλο το Huawei Watch GT4, το 46 που είναι οκταγωνικό. Το συγκεκριμένο είναι στρογγυλό. Από πίσω έχει τον αισθητήρα για τους καρδιακούς παλμούς. Αυτό εδώ πέρα υπολογίζεται ότι λειτουργεί με το Huawei TrueSync 5.5, όσο φαίνεται η αλήθεια είναι. Έχει εδώ πέρα επίσης το κουμπί αυτό το οποίο και γυρίζει. Ναι, γυρίζει. Και εδώ πέρα επίσης έχει ένα άλλο κουμπί. Ένα είναι αυτό εδώ πέρα όταν το πατάω λειτουργεί για να μπορεί να μου ανοίγει κατευθείαν την επιλογή να μπαίνω κατευθείαν στις ασκήσεις. Μπορείς να το ρυθμίσεις και να κάνει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνει το συγκεκριμένο μόνο. Αυτό δεν το είχε, ας πούμε, το GT3 που έχω. Okay. Και εδώ γράφει Huawei. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν λέμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Αυτό είναι μεταξύ, έτσι όπως έχει και το άσπρο από κάτω, είναι λες και αγοράζεις κανονικό ρολόι από μαγαζί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μέγεθος 41,3x41,3, προφανώς γιατί είναι στρογγυλό, επί 9,8 που είναι το πάχος του. Εδώ πέρα μέσα υπολογίστε ότι περιέχεται μόνο το ρολόι στη συσκευασία μαζί με τον φορτιστή. Το ρολόι είναι 37 γραμμάρια, είναι 2 γραμμάρια πιο βαρύ σε σχέση με το Huawei Watch GT3, το Huawei Watch το GT3, ναι, που έχει ήδη αυτή τη στιγμή, άρα μιλάνε για 2 γραμμάρια πιο ακριβό, πιο βαρύ. Έχουμε μία οθόνη η οποία είναι 1,32 inches, 1,32 inches, αν θυμάμαι καλά, είναι και το προηγούμενο το μοντέλο. Αυτό εδώ πέρα έρχεται με ένα pixel density το οποίο είναι 466x466, το PPI είναι στα 352. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από όλα αυτά τώρα, ε? Όχι, μίλησες τώρα για το βάθος που μπορεί να είναι για το νερό. Το PPI, σωστά? Όχι, το PPI είναι η ανάλυση της οθόνης. Εντάξει, δεν πειράζει. Το PPI είναι το πόσο πυκνό είναι τα pixel στην οθόνη. Οκ, εντάξει. Άρα όσο πιο πυκνά... Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο χώρισε το κινητό αυτό μας, το κινητό, το ρολόι. Αυτό δεν το λένε. Άρα όσο πιο πυκνά, τόσο πιο καθαρή είναι η εικόνα. Είναι πιο HD, ας πούμε. Ωραία. Αυτή είναι βασική διαφορά. Μην δείξουμε το με τόσο άσχετη. Όχι βέβαια. Ξέρεις ότι όλα αυτά θα μπουν. Και ξεκινά έτσι το βίντεο. Λοιπόν, αυτό βγαίνει στην έκδοση που έχουμε εμείς στα χέρια μας. Έρχεται επίσης με έναν πλαστικό η μάντα, εφόσον θέλετε, ή αλλιώς έρχεται με ένα άσπρο δερμάτινο λουράκι και ένα Μιλανέζ μπρασελέ, ο οποίος επίσης είναι χρυσός. Τα Μιλανέζ είναι πάρα πολύ ωραία, αισθητικά, επειδή στέκονται με μαγνήτη, και θυμάσαι που σου είπα να μην το πάρεις, επειδή στέκονται με μαγνήτη και είχα Μιλανέζ, γι' αυτό το ξέρω, ο μαγνήτης από ένα σημείο και μετά, εκεί που το έχετε δεμένο κανονικά, απλά αρχίζει και ανοίγει και καταλήγει το ρολόι να φεύγει. Άρα είναι λίγο επίφοβο και για να το χάσετε και για να σας το κλέψουν. Εντάξει, φεύγει πιο εύκολο από ότι αυτό που έχει να το ξεκουμπώσει το άλλο. Ναι. Κάνεις ένα κλακ και φεύγει ο μαγνήτης. Ισχύει. Έρχεται με αισθητήρες, διαβάζω, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, μαγνητόμετρο, καρδιακών παλμών, το TrueSync 5.5 από τον αισθητήρα από πίσω, βαρόμετρο και θερμοκρασίας. Άρα λοιπόν έρχεται με αισθητήρα θερμοκρασίας επιφάνειας δέρματος. Το προηγούμενο διάστημα που είχα COVID, η επιφάνεια δέρματος στο χέρι εμένα έλεγε 36 και είχα 39. Άρα υπολογίστε ότι όντως το δείχνει. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει 3 μονάδες απόκριση, στο γιατί ας πούμε τώρα αυτό εδώ πέρα εμένα μου λέει ότι όσον αφορά τη θερμοκρασία είμαι στους 33,5. Άρα θεωρητικά είμαι 36, μισό, 36 και κάτι. Το normal. 3 βαθμούς διαφορά περίπου. Εγώ που έχω συνήθως 34 με 35 μου γράφει 31,5 με 32. Okay. Οπότε κάπου εκεί. Άρα λοιπόν υπολογίστε και αυτό σαν πληροφορία για να το έχετε. Είπαμε ότι έχει το κουμπί home την περιστρεφόμενη κορώνα που είναι το πάνω. Έχει πλαϊνό κουμπί, φορτίζει ασύρματα, το είπαμε. Λειτουργεί με Android και με iOS. Android 8 και πάνω, iOS 13 και πάνω, δηλαδή και νεότερη έκδοση. 5 ATM αδιάβροχο, άρα μιλάμε για 50 μέτρα βάθος μέγιστο όσον αφορά το να πάτε στη θάλασσα ή σε πισίνα. Αν το βουτήξετε σε θάλασσα που μπορεί να μπει, γιατί μου το ρωτάτε συνέχεια, μπορεί να μπει, προσοχή, όταν θα βγείτε, πλύσιμο με γλυκό νερό. Ναι, για να φύγουν λάτια, τα λάτια. Λογικό. NFC λέει ότι υποστηρίζεται, όχι για να πληρώσουμε,
η πληρωμή της Huawei δεν έχει ανοίξει στην Ελλάδα, έχει ανοίξει σε κάποιους χώρους μόνο. Υποστηρίζει Bluetooth 5.2, όπως επίσης υποστηρίζει και BR και BLE. Το BLE είναι το Bluetooth που εκπέμπει σε χαμηλότερες συχνότητες για να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Έχει ηχείο, έχει μικρόφωνο, άρα μπορούμε να μιλάμε κανονικά, μπορούμε να καλούμε από το ρολόι, μπορούμε να απαντάμε. Με μία μικρή διαφοροποίηση ότι για να καλέσουμε από το ρολόι, είτε πρέπει να έχουμε αποθηκεύσει τις επαφές στο Huawei Health για να μπορέσει να τις τραβήξει, που δεν δέχεται πολλές επαφές, δέχεται 10 νομίζω, δεν θυμάμαι πόσες δέχεται. Εντάξει, είναι πιο πολύ για emergency calls, φαντάζομαι. Ναι, ή αυτές που καλείς πιο συχνά. Ναι. Αλλιώς, στην εφαρμογή των κλήσεων, σας δείχνει τις τελευταίες κλήσεις, δηλαδή αναπάντητες ή εισερχόμενες και μπορείτε να κάνετε επανάκληση. Καλή κανονικά, δεν χρειάζεται να έχετε το κινητό δίπλα εφόσον είναι συνδεδεμένο με το κινητό, αυτό παίζει. Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσουμε. Οκ. Okay. Δεν έχει τύχει δηλαδή να καλέσω προς αυτό το ρολόι. Οκ. Okay. Μπορεί και να μην είναι, αν τραβάει τις επαφές από την εφαρμογή, λογικά δεν θα δουλεύει στο ρολόι. Εσένα αυτή τη στιγμή αν το δει, σου δείχνει να πάρει τις κλήσεις. Ναι. Ωραία. Περίμενε λίγο. Χτυπάει. Ναι. Ωραία, περίμενε. Χτυπάει κανονικά. Παρόλο που δεν είναι συνδεδεμένο. Δεν είναι συνδεδεμένο. Όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά, εφόσον κάποιος μας πάρει τηλέφωνο, το ρολόι χτυπάει παρότι δεν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή και μπορούμε να καλέσουμε πίσω απευθείας μέσα από το ρολόι. Το λύσαμε κι αυτό. Ναι. Αρκεί να πας στο αρχείο κλήσεων στις τελευταίες κλήσεις. Δεν είναι στις αποθηκευμένες. Εγώ δεν έχω αποθηκευμένες φυσικά. Όχι, είναι το, από την εφαρμογή των κλήσεων που δείχνει τις κλήσεις. Μπαταρία η οποία λειτουργεί το μέγιστο θεωρητικά μέχρι 7 ημέρες. Θεωρητικά, άμα δεν δουλέψετε καθόλου το GPS. Και ίσως και κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να κρατήσει και καμιά μέρα παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση υπολογίστε ότι το μέγιστο είναι 7 ημέρες. Εφόσον αρχίσουμε και προσθέτουμε χρήση, δηλαδή μιλάμε για GPS, για καταγραφή, καταγραφή παλμών σε τρέξιμα, σε τέτοια, σε τρέξιμο, γιατί εγώ το έχω μόνιμα να μου καταγράφει τα πάντα. Ναι. Και οξυγόνο και αναπνοές και παλμούς και θερμοκρασίες και τα πάντα. Υπολογίστε ότι αντί για 7 μέρες θα κρατήσει 5-6 μέρες. Κάπου εκεί, γιατί τώρα και αυτοί το υπολογίζουν με τη χρήση. Κάνουν κάποιες δοκιμές, δηλαδή που σου λέει ότι εμείς το δοκιμάσαμε σε εργαστηριακές δοκιμές και στείλαμε 50 μηνύματα, μιλήσαμε 30 λεπτά στο τηλέφωνο, καταγράψαμε, ναι, καταγράψαμε τόσο και τώρα έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Μια νορμάλ χρήση, ίσως να το έχουν αυτοί στο μυαλό του, ότι είναι 7 μέρες. Ναι, εντάξει, τώρα, το νορμάλ με το νορμάλ. Μπορεί να είναι και 3 μέρες. Για έναν δρομέα διαφοροποιείται, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Άμα εγώ το χρησιμοποιώ για προπόνηση 3 ώρες τη μέρα, ναι, δεν θα κρατήσει 7 μέρες. Από εκεί και πέρα έχουμε Huawei True Sleep 3, για να μπορεί να καταγράφει τον ύπνο. Επίσης έρχεται με τα Activity Rings. Αυτό και εμένα είναι μια βλακεία, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το βάλανε. Είναι και καλά το ότι σου λέει έχεις 3 δραστηριότητες να κάνεις. Να συμπληρώσεις το περπάτημα, να συμπληρώσεις το πόσες φορές έχεις σηκωθεί, να συμπληρώσεις κάτι άλλο που δεν ξέρω τι είναι. Το συμπληρώνω. Εντάξει, εγώ το θεωρώ βλακεία. Είναι περπάτημα, ορθοστασία και βασικά άσκηση, ορθοστασία και κάτι άλλο. Το συμπληρώνω, είναι 3 βήματα. Ναι. Τελικά το ξέρω τι είναι το. Okay. Έρχεται με δορυφόρη και κάλυψη πολλών δορυφόρων. Νομίζω είναι με GNSS, άρα εντάξει εδώ πέρα μιλάμε πάντα για GPS, μιλάμε για Beidou, μιλάμε για GLONASS. Όλη αυτή είναι τη συστοιχεία των δορυφόρων για να μπορεί να έχει καλύτερη κάλυψη, καλύτερη σύνδεση με τους δορυφόρους, να μην σας βγάζει εκτός δρόμου και βρεθείτε από εκεί που είστε στην πόλη στο βουνό και ψάχνεστε. Έχει προσώψεις τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε μέσα από το Huawei Health και να αγοράσετε και να πάρετε δωρεάν. Έχει τα γνωστά προβλήματα που έχει ένα ρολόι της Huawei και όταν αναφέρομαι σε γνωστά προβλήματα αναφέρομαι σε όχι τόσο μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ναι. Δηλαδή Spotify δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη μουσική από το ρολόι σας, δηλαδή μπορείτε να σταματήσετε, να κινήσετε, όχι να κινήσετε, μπορείς να κάνεις παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής μουσικής. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να παίζεις μουσική από το ρολόι, εάν δεν είναι ήδη ανοιχτή η εφαρμογή στο κινητό, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση, αλλά αν ξεκινήσεις να παίζεις από την εφαρμογή στο κινητό μουσική, το δείχνει και το ρολόι, το play και το pause και το να πας σε επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι, μπορείς να αυξομοιώσεις την ένταση από το ρολόι όταν παίζεις μουσική ή όταν μιλάς στο τηλέφωνο, μπορείς να αποθηκεύεις τραγούδια στο ρολόι για να τα ακούς, τα MP3, να τα μεταφέρεις στο ρολόι για να τα ακούς από το ρολόι, εάν δεν θες να κουβαλάς μαζί σου το κινητό όταν βγαίνεις για τρέξιμο, όταν πας για περπάτημα, να πάρεις μόνο το ρολόι, τα ακουστικά και γεια σας. Και καλά επίσης η Huawei έχει προσθέσει μια δυνατότητα να μπορούν οι γυναίκες να ελέγχουν την έμεινο ρύση, περιόδους, κύκλους ορυξίας και τέτοια. Αυτό τώρα υποτίθεται ότι λειτουργεί όμως με καταγραφή θερμοκρασίας.
καταγραφεί ένα σκασμό πράγματα. Αλλά... Μπορείς να καταγράφεις και εσύ ό,τι θες. Μέσα, γιατί έχει τύχει να το χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί όμως να σε βοηθήσει αυτόματα, δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ότι τώρα έχει ορεξία απαραίτητα. Όχι, δεν έχει, γιατί όπως άλλες εφαρμογές. Ναι, και καλά σου λέει ότι τα μετράει με τη θερμοκρασία, με τις ανάσες, με δεν ξέρω με τι, ναι. Αλλά και πάλι δεν το πετυχαίνει απόλυτα. Και... αυτό το ξέρω επειδή διάβασα κριτικές στο ίντερνετ. Και καταγραφεί άπους. Μα πάλι αυτό έχει να κάνει με τη θερμοκρασία και κάποιες ερωτήσεις τις οποίες απαντά. Εγώ δεν το βρήκα χρήσιμο αυτό για να σου πει την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα όταν το κοιτάζω τελικά αν είμαι εγχωμένος ή αν δεν είμαι εγχωμένος. Συνήθως μου λέει ότι δεν είμαι εγχωμένος. Ή τα γράφω όλα στα πράγματα παπούτσια, ή αυτό δεν κάνει σωστή καταγραφή. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλό σε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείτε να, μέσα από το Huawei Health να κάνετε πολλά πράγματα. Να επιλέξετε αυτά που σας ενδιαφέρουν, θα τα δούμε για να σας τα δείξουμε. Γιατί και πάλι σας το λέω, δεν ξέρω τι δείχνει το iPhone. Οπότε πάμε εμείς να το ανοίξουμε, να το συνδέσουμε με το κινητό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω να το πιάνει τώρα. Που ανοίγει, λέει τα κλασικά Huawei, πρέπει να λέει και Harmony Always σε λίγο να μας δώσει τη δυνατότητα να το συνδέσουμε, θα εμφανίσει το QR για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με το κινητό, οπότε πάμε να φάμε τώρα την όλη αυτή λειτουργία, τα βήματα τα συγκεκριμένα που χρειάζεται. Όσο είναι έλικαν όλα αυτά, να σας πω το εξής. Εφόσον πάρετε ένα καινούργιο ρολόι και το συνδέσετε στο Huawei Health, θα σας έχει συνδεδεμένα και τα δύο. Εσείς θα επιλέξετε να συνδεθείτε σε αυτό που θέλετε, γενικότερα αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το παλιό, θα κάνετε πρώτα αποσύνδεση του λογαριασμού σε εισαγωγικά από το ρολόι και μετά θα αφαιρέσετε και το ρολόι μέσα από το Huawei Health από τις συσκευές. Επίσης, το Huawei Health έχει δικά του, στα κινητά Huawei που έχω εγώ τα έχει, δεν ξέρω αν τα έχει στα υπόλοιπα, θα τα δούμε, έχει δικά του προγράμματα προπόνησης. Σε ρωτάει τι θες να κάνεις, δηλαδή αν θες να πας για μαραθώνιο 5 χιλιόμετρα, μαραθώνιο 10, μαραθώνιο 42, αν θες κάνεις κάτι άλλο, και σου δημιουργεί προγράμματα εκείνη την ώρα. Στα περνάει και στο ημερολόγιο, οπότε μπορείς να στέλνεις κατευθείαν την άσκηση από το Huawei Health και να ξεκινάς να το κάνεις. Επίσης, πολύ βολικό το ότι μπορεί να καταγράφει μέχρι 100, βασικά είναι 100 plus αθλήματα. Εμένα αυτό που ήθελα και με βόλεψε πάρα πολύ ήταν να καταγράφει το σκηνάκι, κάτι που το κάνει και το κάνει και πολύ καλά, μπορώ να ομολογήσω. Σαφώς κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και νομίζω το κάνει και αυτό το ρολόι είναι ότι μπορούμε να συνδέσουμε απευθείας αναγνώστη καρδιακών παλμών από αυτά που βάζουν η μάντα και να μπορέσουμε να έχουμε απευθείας την καταγραφή να αποθηκεύεται στο ρολόι και κατ' επέκταση στο Huawei Health. Με το που το συνδέσαμε, γιατί το ρολόι μόλις συνδέθηκε, εμφανίζει απευθείας ενημέρωση ότι υπάρχει, ειδοποίηση ότι υπάρχει ενημέρωση για το καινούργιο το λειτουργικό. Harmony OS τρέχει το συγκεκριμένο. Πρώτες εντυπώσεις. Το ρολόι είναι πάρα πολύ ωραίο. Η οθόνη του είναι επίσης πολύ ωραία, φαίνεται πολύ καθαρή. Μικρή διαφορά σε σχέση με το Huawei Watch GT3 Pro που έχω εγώ είναι πως στο ρολόι όταν μπαίνεις μέσα στο μενού, άμα κάνεις την κορώνα περιστροφή, μεγαλώνει και μικραίνει τα εικονίδια. Στο δικό μου το ρολόι, αν την κάνεις περιστροφή και μεγαλώσουν τα εικονίδια στο μέγιστο που μπορούν, ακριβώς από κάτω εμφανίζει και την ονομασία της κάθε εφαρμογής. Εδώ η διαφορά είναι ότι δεν εμφανίζει την ονομασία της κάθε εφαρμογής. Θα πρέπει να γυρίσεις δηλαδή το μενού σε λίστα. Αυτό μόνο. Αλλιώς είναι πάρα πολύ ωραία. Η διαφορά είναι πολύ ωραία που υπάρχει ανάμεσα στα εικονίδια και στο μαύρο φόντο που έχει από πίσω. Το μενού κατά τα άλλα είναι ίδιο, όπως είναι σε όλα τα υπόλοιπα ρολόγια που έχουν το ίδιο λειτουργικό. Λοιπόν, τσεκάραμε λίγο την εφαρμογή. Δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε κάποια λύση όσον αφορά αυτό που σας λέγαμε στην αρχή. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει λύση, ας μας τις γράψει στα σχόλια για να μπορέσουμε να το μάθουμε. Και εμείς, η εφαρμογή δίνει επίσης πάρα πολλές επιλογές, είπαμε προσόψεις, μπορείς να ρυθμίσεις από ποιες εφαρμογές μπορείς να λαμβάνεις ειδοποιήσεις, με μια μικρή διαφορά που εγώ δεν το ήξερα και το είδα σήμερα και το είδαμε μαζί. Εμφανίζει ειδοποιήσεις από ξεχωριστές, από WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, Gmail. Ημερολόγιο, Gmail. Και ακόμα μία εφαρμογή, δεν τη θυμάμαι τώρα και δεν θα κάτσω να ανοίξω τη συσκευή πάλι. Και όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές στο κινητό τις συμπεριλαμβάνει. Εκτός από κάποια που μπορεί ίσως να την εντάξει και αυτήν μεμονωμένη που μπορεί να μην το ξέρουμε. Όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές, ωστόσο, τις εντάσσει σε μία κατηγορία η οποία λέγεται άλλα. Άρα λοιπόν, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα μέσα θα χτυπάει στο ρολόι κανονικά. Και αυτό το ρολόι λοιπόν αποσυνδέεται από το Huawei Health, αλλά παραμένει συνδεδεμένο στο κινητό. Άρα,
δεχόμαστε κλήσεις κανονικά, μηνύματα. Απαντάμε κανονικά, μηνύματα κανονικά, social media κανονικά, μπορούμε να καλέσουμε πίσω, είπαμε, επίσης κανονικά. Και κάτι που η Νέλη δεν το ήξερε και εγώ το ήξερα, όταν ξεκινάει να παίζει μουσική από το Apple Music, από το ρολόι, μπορεί να το διαχειρίζεται. Μπορεί να το ξεκινάει και να το σταματάει επίσης αυτόματα. Και μια πολύ μικρή απορία που το έχω αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν κάνει τίποτα. Άρα σου κάνει το ίδιο που κάνει και εσύ. Όχι. Αξεκίνησε. Άρα λοιπόν, η μουσική... έχουμε το εξής. Επειδή η Νέλη, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μόνο το Apple Music στο κινητό. Άρα λοιπόν η συσκευή, όταν επιλέγουμε από εδώ να ξεκινήσει να παίζει μουσική, είναι μόνο το Apple Music. Πάει μόνο εκεί. Ναι. Ξεκινάει. Οπότε λοιπόν, ακόμα και να μην παίζετε μουσική στο Apple Music, αν το πατήσετε από εδώ, θα ξεκινήσει. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν μετά από κάποιο διάστημα, αν τερματίσετε την εφαρμογή, αν κάνετε κάποια επανεκκίνηση, γιατί εμένα μου το βγάζει μερικές φορές, εάν θα βγάλει μήνυμα στο ρολόι και εμείς τη μουσική από την εφαρμογή πρώτα, γιατί μπορεί ας πούμε να μην βλέπει η εφαρμογή τραγούδια να παίξει. Εμένα είναι τερματισμένη όμως η εφαρμογή. Ναι, αλλά παίζαμε τη μουσική τώρα, οπότε έχει ένα τραγούδι το οποίο το έπαιζε ήδη. Οκ, okay, ναι, θα το δοκιμάζουμε αυτό στην πορεία. Γιατί το είχε αυτό το θέμα, άρα ναι. Μπορεί να σας κάνει κάτι αντίστοιχο. Αν σας το κάνει, απλά ξεκινάτε να παίζετε μουσική και μπορείτε να τη διαχειριστείτε κανονικά. Αυξομένετε την ένταση για τη μουσική, για τις κλήσεις, ακόμα και για όταν μιλάτε από το ρολόι, τα πάντα όλα κανονικότατα. Μικρόφωνα και ηχεία είναι ηχείο από εδώ, μικρόφωνο από εδώ. Έχετε το νου σας και αυτό το ρολόι, άμα το φοράτε από το αριστερό σας το χέρι, εάν φτάσει τέρμα κάτω και κάνετε έτσι, κλείνετε το ηχείο, άρα δηλαδή εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, να το ξέρεις και εσύ αυτό, και αρχίσετε και το ακούτε λίγο μπουκωμένο, είναι αυτό. Αν το φοράτε από το δεξί σας το χέρι, το πρόβλημα θα επηρεάζει το μικρόφωνο αντίστοιχα. Και αυτό το ρολόι, εγώ το θεωρώ σημαντικό, γι' αυτό το κοιτάζω, και αυτό το ρολόι, όπως όλα τα τελευταία ρολόγια του Huawei πλέον, έχει 8 φωτοδιόδους. Άρα δηλαδή έχουμε καλύτερη εκπομπή φωτός, δηλαδή καλύτερη ανάγνωση των καρδιακών παλμών και του οξυγόνου από τον αναγνώστη. Αυτή okay. Είναι η βασική διαφορά. Δεν το ήξερα. Μικρή λεπτομέρεια, γιατί απλά στα παλιότερα τα ρολόγια είχε 4. Και σας το έχω επισημάνει πολλές φορές, άρα αυτό βελτιώνει την απεικόνηση. Γενικότερα, όσο ψάξετε κι εσείς στο ίντερνετ, αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω εγώ το ρολόι προφανώς, όπως έχω κάνει με τα προηγούμενα. Θα το χρησιμοποιήσει η Νέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου και να ψάξετε στο ίντερνετ, όσον αφορά την καταγραφή των παλμών, του οξυγόνου, του ύπνου, γενικότερα οτιδήποτε κάνει το ρολόι, όλοι, και εγώ το επιβεβαιώνω επίσης, λένε και λέμε τα καλύτερα. Άρα λοιπόν παίρνετε ένα ρολόι το οποίο ναι, έχει κάποια μειονεκτήματα όσον αφορά την πληθώρα των εφαρμογών, τη διασύνδεση, τα πάντα, αλλά είναι ένα εκπληκτικό ρολόι και συν τη άλλη είναι πανέμορφο. Και δεν είναι και καθόλου ελαφρύ. Από γρατσουνιές και από τέτοια. Δεν είναι καθόλου βαρύ, ναι, σωστά. Γιατί είναι 37 γραμμάρια. Σε γρατσουνιές σε τέτοια είναι μέταλλο, οπότε σίγουρα θα έχουμε μία μικρή σκέψη γιατί το μέταλλο γρατσουνιέται λίγο πιο εύκολα σε σχέση με το επεξεργασμένο το πλαστικό. Εγώ όσες φορές το έχω κοπανίσει επάνω σε οτιδήποτε δεν έχει πάθει τίποτα βέβαια. Εγώ δεν είμαι το δείγμα βέβαια για να με πάρετε, γιατί εγώ το κάνω ένα έτσι και το χτυπάω σε 7 πράγματα ταυτόχρονα. Αυτά από εμάς είναι το Huawei Watch GT4, είναι το καινούργιο ρολόι της Νέλης, περίπου 7 μέρες μπαταρία, 1,32 ίντσες οθόνη, κλήσεις, μηνύματα, καταγραφή ασκήσεων, δορυφόρος, Bluetooth, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μας το γράφετε στα σχόλια, θα το δούμε για να σας απαντήσουμε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Επίσης, έχω σκάσει με τόσα φώτα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, παρότι και υπέρ κοντήσεων. Εγώ είμαι καλά. Το κλιματιστικό κάνει δουλειά. Αν μη τι άλλο. Είναι που μιλάς καταλαβαίνω. Έχω την ένταση. Ναι. Την ένταση και το ενδιαφέρον. Αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όμορφα, να μην καείτε στον ήλιο. Καλά μπάνια, καλές διακοπές, καλά ταξίδια. Μπαίνει στη θάλασσα. Θυμηθείτε μόνο να το ξεπλένετε με γλυκό νερό. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.